Πού βρισκόμαστε σήμερα? Βρισκόμαστε με μια δημοτική αρχή που δεν διεκδικεί τίποτα για την περιοχή. Μα τίποτα. Και θα πω συγκεκριμένα πράγματα για να μην επιδέχονται και αμφισβήτηση. Θα ξεκινήσω την κεραία της Λεβέας. Στη δική μας διοίκηση είχα στήσει το μισό του έργου της κεραίας και όντως είχαν αδειοδοτήσεις, είχαν τα πάντα. Όμως με μία διεκδίκηση, και αυτό το λέω, θα το έχετε ακούσει πολλές φορές από το στόμα μου, ότι στη σημερινή συγκυρία που ζούμε δεν υπάρχει το δίκαιο, δεν υπάρχει το αυτονόητο. Είναι μία σκληρή περίοδος και στην περίοδο αυτή μπορεί να δικαιωθεί κανείς στο βαθμό που μπορεί να δικαιωθεί μόνο με διεκδίκηση. Εμείς λοιπόν κάναμε έναν αγώνα και καταλαφίσαμε και την αποψηλώσαμε την κεραία και δεν υλοποιήθηκε. Ραδιο Λέχοβο 97,1. Δεν το επιτρέψαμε να υλοποιηθεί. Δυστυχώς, το Δεκέμβρη, μήνα κάπου εκεί, Γενάρη, δεν θυμάμαι πού ήταν, η κεραία ήρθε να εγκατασταθεί. Καμία αντίδραση από τη δημοτική αρχή. Παραβρέθηκα εγώ, ζήτησα να συγκαλέσει ο Δήμαρχος έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβουν απόφαση. Δυστυχώς, το μεσημέρι ο Δήμαρχος λέει: ξέρετε, έφυγε γιατί είχε μία ανάγκη και πήγε εκτός Αμιντέου. Εγώ την ημέρα που η κεραία χτιζόταν ήμουν στην Αθήνα και ήρθα αυθημερώνοντα. Η κεραία όμως τοποθετήθηκε, ρευματοδότηθηκε και δουλεύει. Το γελίο της υπόθεσης είναι ότι ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο το Γενάρη ο κύριος Δήμαρχος και τι είπε: είχε κάνει, λέει, συμφωνία ο Ιωσήφιδης, μόλις χάσει το Δήμο να βάλουν την κεραία. Και τη συμφωνία αυτή θα τη φέρω. Το προκαλώ για μία ακόμα φορά. Είναι κοινός συκοφάτης και ψεύτης. Και ένας τέτοιος δήμαρχος δεν μπορεί να βγει και ένα περήφανο λαό που είναι η δημότης Αμιντέου. Ακόμα περιμένω τη συμφωνία. Αυτή που εγώ δήθεν έκανα. Και βέβαια τι είπε στους πολίτες. Έχουμε συμφωνήσει σε 4-5 μήνες το πολύ θα την πάρουν την κεραία. Πέρασαν οι 5 μήνες. Για να δούμε. Έτσι λειτουργεί η σημερινή διοίκηση. Πάμε στο στρατόπεδο. Σημειωτέρω ότι στις 19 Πέμπτου είμαι ο μοναδικός κατηγορούμενος για το στρατόπεδο. Ραδιο Λέχοβο 97,1. Φλόρινας. Είμαι ο μοναδικός κατηγορούμενος. Το στρατόπεδο είναι ανοιχτό όμως. Παρότι λέει αυτές τις ηλικιότητες που λέει ο κύριος Θοδωρίδης. Είναι ανοιχτό το στρατόπεδο. Και αν δεν το υπονόμευε, και το λέω ο Θεός το υπονόμευσε, για να κλείσει. Διότι έγιναν δύο συσκέψεις στο φρουραρχείο της Φλόρινας, και δεν παραβρέθηκε. Οι συσκέψεις αυτές αφορούσαν την πορεία του στρατοπέδου. Και δεν παραβρέθηκε. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται πέρα από ένα κοινό νου για να αντιληφθεί κανείς γιατί δεν παραβρέθηκε. Και δεν ξέρω ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί. Και κάνει μια υποκριτική συνάντηση, κάλεσε λέει τους πρώην δημάρχους σε κλειστή συνάντηση να δούμε τι θα γίνει στο στρατόπεδο. Πού ήταν όταν κάναμε τους αγώνες εμείς? Πού ήταν όταν έγινε η σύσκεψη αμυγός για αυτή την ιστορία του στρατοπέδου ο κ. Θοδωρίδης και ήθελε να κάνει σύσκεψη κρυφή με τους πρώην δημάρχους? Μα τι αφορούσε τον κύριο Πιτάκη το στρατόπεδο, τον κύριο Αναστασιάδη το στρατόπεδο? Και σε αυτά που αναφερθήκανε, ο μέν κύριο Πιτάκη είπε να κλείσει και να το κάνουμε υποδομές άλλες, και ο δε κύριο Αναστασιάδη είπε άλλα πράγματα. Πού ήταν αυτοί όλοι στους αγώνες? Αυτά δείχνουν ποιοι θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες αυτές και με ποια φιλοσοφία θέλουν να διοικήσουν τον τόπο αυτό και τι λένε και τι πιστεύουν. Πάμε στο τρένο. Προτού τρεις μήνες κατηγορούμενοι στο εδόλιο. Εγώ, ο αντιδήμαρχος και οι δύο αντιδημάρχοι. Κανείς από την αντιπολίτευση. Ξέρετε γιατί. Για την ιστορία του τρένου που σταματήσαμε την αμαξοστοιχεία την εμπορική προκειμένου να πιέσουμε να ξεκινήσουν και οι επιβατικοί. Και ξεκίνησε η επιβατική αμαξοστοιχεία. Και το τρένο λειτουργεί σήμερα. Μοναδική κατηγορούμενη εμείς. Απόνη η διοίκηση από τους άγωνες αυτούς. Τι να σας πω για το ΙΚΑ που λέει ότι έκλεισε. Αριθμός εξυπηρετούν των πολιτών στο ΙΚΑ τον προηγούμενο μήνα. 2.500, 2.550. Είναι μικρός ο αριθμός. Έκλεισε λέει το ΙΚΑ, δεν υπάρχει. Τι το κρατήσατε? Ραδιο Λέχοβο 97,1. Όταν λειτουργεί ένας δήμαρχος, δηλαδή προσπαθεί στην κυριολεξία το άσπρο να το κάνει μαύρο, αντιλαμβανόσαστε, γιατί το λέω δικαιολογημένο, ότι είναι επικίνδυνος άνθρωπος για την περιοχή. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι λειτουργεί το ΙΚΑ, όταν εκεί βλέπει σουρά τον κόσμο και έρχεται επίσημα και το λέει στο Δημοτικό Συμβούλιο να πείσει ειλικρινά
εγώ αισθάνομαι πολύ άσχημα για τους συνεργάτες του Δημοτικού Συμβούλου, διότι πιστεύω μέσα σε αυτήν την ομάδα δεν είναι όλοι συντεχνιαζόμενοι. Υπάρχουν και αξιοπρεπείς ανθρώποι εκεί που ήρθαν με τη βούληση να προσφέρουν, αλλά έχουν εκλογιστεί. Αυτό βλέπω και στα μάτια του πολλές φορές, όταν λέει ότι το έργο του Φιλότα δεν έχει ενταχθεί και του δίνω την αδά, το δίνουμε στους Δημοτικούς Συμβούλους και δεν χρειάζεται να το δώσω. Αν μπει κανείς με τον αριθμό αδά στο διαδίκτυο, οποιοδήποτε από εσάς θα δει ένταξη του έργου 20.155.000 του πρώην Δήμου Φιλότα. Όμως το υπονομεύει. Το υπονομεύει, γιατί δεν έχει φέρει το ενδιαφέροντα εκεί. Είναι έργο του ΕΣΑ. Αυστηρές προδιαγραφές. Δεν έχει εμπλοκή ο Δήμος. Εκεί τα πάντα ελέγχονται από τη διαχειριστική αρχή. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει εκεί. Και δεν ξέρω γιατί αυτό το έργο δεν το υποστηρίζει. Και λέει πάνω θα πεταχθεί, μάλλον θα γίνει. Το έργο θα γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει. Εάν δεν γίνει, όχι θα είναι υπεύθυνος, θα έχει τεράστιο πρόβλημα ο κ. Θοδωρίδης. Γιατί δεν μπορεί να υποχρεώσει έναν Φιλότα, μια κοινότητα με 2.000 κατοίκους, να τώρα προχωρήσουν σε απαρχαιωμένες πρακτικές, να ανοίγουν βόθους στα σπίτια τους. Διότι όταν παραλυθεί περιβαλλοντική μελέτη της Βεγορίτιδος, δεν θα μπορεί ο Φιλότα να αποθέτει στο Σουλού τα λίμματα για να πηγαίνουν στη Βεγορίτιδα. Έτσι πήραμε το έργο εμείς αυτό. Δεν το πήραμε τυχαία, κάναμε αγώνα. Αναδείξαμε το περιβαλλοντικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Και το έργο είχε, δεν υπήρχαν χρήματα από το ΕΠΕΡΑ, είχαν όλα απορροφηθεί σε άλλα έργα. Αυτά λέει λοιπόν, έτσι ξεκινάμε. Και πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πού είναι η αρχαιολογία. Ποιος από εσάς δεν θυμάται και τα δημοσιεύσατε όλοι εσείς με ένα χαρτί του κ. Θοδωρίδη ότι να και εγώ παίρνω στα έργα. Σε ποια άλλα να πει ο κ. Θοδωρίδης. Το πτυχίο που διαθέτει είναι το υποδιέστερο που υπάρχει. 5-7 κατηγορίες κάτω από αυτό που απαιτούσε το έργο. Κορέδεψε όμως τον κόσμο προεκλογικά, δημιούργησε τεράστια προβλήματα, χαθήκαν 6 μήνες εργασίας για 600-700 ανθρώπους. Και όταν έγινε δήμαρχος, τι έγινε στη συνέχεια. Υπονόμευσε το έργο με τον χειρότερο τρόπο. Από 1η Οκτωβρίου 1.100 θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να λειτουργούν, εάν δεν έκανε την παρέμβαση αυτή τη εσχύση του είδους ο κ. Θοδωρίδης μαζί με έναν δίθεν εργολάβο που δώσανε μια προσφορά, τον μπερδέψανε, δεν μπορούν να εκτελέσουν το έργο. Στην ουσία όμως 1.100 θέσεις προέβλεπε αυτός ο διαγωνισμός να εργαστούν άνθρωποι και σήμερα δεν εργάζονται. Βέβαια, επειδή στα αρχαία εγώ πιέζω πάρα πολύ, το έργο θα ξεκινήσει με αυτεπιστασία στο βαθμό που μπορεί να λειτουργήσει. Διότι όπως σας είπα και προηγουμένως, το κεφάλαιο, τα αρχαία είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο διαχρονικό για την περιοχή μας και για το μέλλον. Και γι' αυτό πρέπει όλοι να εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση παρά κάποιοντας άλλου είδους συμφέροντα. Καλές θέσεις εργασίας, χρήσιμες θέσεις εργασίας, αλλά χρησιμότερα είναι τα ευρήματα που θα ανακαλυφθούν και θα τα διαχειριστούμε για το μέλλον προς όφελος του μέλλον. Ράδιο Λέχοβο 97,1. Θέμα της Βεγορίτιδας, της Δήμου Βεγορίτιδας. Άλλα λόγια σε μια κοινότητα, άλλα στις συναντήσεις, άλλη στην άλλη κοινότητα. Μα είναι δυνατόν. Μπορεί να προχωρήσει ο τόπος μπροστά θέλοντας τα θέματα σε τέτοια σύγχυση, να μην έχει μια σταθερή πορεία, να ξέρεις τι χρειάζεται. Για τη Βεγορίτιδα τι κάναμε εμείς. Εμείς κάναμε συγκεκριμένα πράγματα. Όταν είδαμε ότι κάτι πάει στραβά, φώναξαν την κτηματική υπηρεσία που είναι αμυγός αρμόδια αρχή και όλοι οι άλλοι που εμπλέκονται για να κοροϊδέψουν τον κόσμο εμπλέκονται. Είναι η περιφέρεια και με τον κύριο Σουλίδη τότε και την προϊσταμένη αρχή ήρθανε στην περιοχή της Βεγορίτιδας, τους είπα να οριοθετήσουν για να μην έχουμε καταπατήσεις ή παράνομες παρεμβάσεις στη λίμνη, πού είναι τα όρια του 5-15 μισό, δεν ξέρω τι μου λέγανε, ό,τι μου λέγανε, τους είπα πείτε μου τα όρια. Μου δείξαν τα όρια με δική μας ευθύνη και με ιδιωτικό μηχάνημα, Greater στην προκειμένη περίπτωση, ανοίξαμε μία τάφρος, ένα δρόμο αν θέλετε, 8 μέτρα πλάτος και είπαμε ότι έξω από αυτό μπορεί να κάνει ό,τι θέλετε. Όποιος μπει μέσα από εκεί, το είπα ευθέως και εγώ, παρουσία και ότι περιφερειάρχης ο κύριος Σιλιάδης, όποιος μπει μέσα από αυτήν τη γραμμή προς τη λίμνη, εμείς θα τον πάμε αυτόφορο. Αναλάβαμε την ευθύνη δηλαδή ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης και οι τοπικοί πρόεδροι ότι όποιος προχωρήσει μέσα από αυτή την οριογραμμή θα έχει νομικό πρόβλημα το οποίο θα το προκαλέσουμε εμείς. Αυτό κάναμε για τη λίμνη. Ευθύς κουβέντες και καθαρές θέσεις και πράξεις. Όχι να πηγαίνουμε στον Άγιο Παντελήμο να λέμε άλλα, στο Φαράγγι άλλα, στο Βεγόρα άλλα, στο Πελαργό άλλα, στην Έδεσα άλλα, στην Άργησα άλλα. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και δεν βοηθούν τον τόπο και τα προβλήματα.
Αυτό που κάνει και έχει κάνει την ακύρωση του τηλεθερμάσεως στα 10 χωριά, θεωρώ ότι θα χάσει την ευκαιρία η περιοχή μας της ανάπτυξης. Και εδώ πρέπει να αντιληφθούν και οι συνάδελφοι όλοι ότι αυτή η κατεύθυνση πρέπει να υλοποιηθεί. Οι τηλεθερμάσεις θα αποκτήσουν όλα οι άλλες κοινότητες άλλων δήμων και εμείς θα μείνουμε πίσω, παρότι λέω εδώ ότι εμείς έχουμε προτεραιότητα γιατί έχουμε τις προϋποθέσεις οι οποίες υλοποιηθήκαν από εμάς. 2 χρόνια χρειάστηκε για να υλοποιηθούν. Το πρόγραμμα Ίντερε που βγάλαμε εμείς, το ΕΡΕΝΕΤ, ήταν ότι προσαρμοστήκαμε στην συμφωνία την Ευρωπαϊκή το 20-20-20 για την μείωση του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας και τα μόνα στοιχεία ως Δήμος που έχουμε σε αυτές τις απαιτήσεις είμαστε εμείς. Και σε κάθε έτοιμά μας έχουμε τη δυνατότητα, επικαλούμεθα αυτά τα στοιχεία και αυτό το πρόγραμμα, να έχουμε προτεραιότητα ένταξη των έργων αυτών. Αυτή την αθλειότητα, το ψεύδος που είπε ο κ. Καρυπίδης, το δικαιολογώ βέβαια λόγω άγνοιας, ότι δεν υπάρχουν λέει λεφτά για τις τηλεθερμάσεις. Μόνο 6 εκατομμύρια λέει έχει η Ελλάδα, που δεν ξέρει όμως αν βγούμε να το δούμε, γιατί είναι μια υπηρεσία διαχειριστική αρχή ή το ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας. Οι τηλεθερμάσεις δεν χρηματοδοτούνται από τα ΠΕΠ, χρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΡΑ. Και το ΕΠΕΡΑ έχει πολλές εκατομμύρια για αναπτυξιακά έργα που έχουν σχέση με το περιβάλλον και με την ενέργεια. Προηγούνται όλων των άλλων αυτό, διότι είναι διεθνής και ευρωπαϊκή συμφωνία το 20-20-20. Δηλαδή, μέχρι το 20 τώρα έγινε 30 βέβαια, να μειωθεί το διοξίδιο και να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Η τηλεθερμάση λοιπόν, ελεγχόμενη καύση είναι και ενέργεια πληρώνουμε και το περιβάλλον προστατεύουμε.